Ίσως το ρίξες πολύ και ξέρεις, έπεσε η κρέμα. Θέλει να πάρει αέρα μέσα. Όσο το χτυπάς, παίρνει αέρα. Αυτό νομίζω είναι καλύτερο. Και η κρέμα του είναι πολύ καλή. Από μόνη της. Η κρέμα είναι πολύ καλή. Γυαλίζει νομίζω έτσι. Εσύ τι λες. Ναι, δεν πήγε καθόλου ψυγείο, έγινε έσφιξε από μόνο. Αν πάει ψυγείο και θα θολώσει και θα πάρει υγρασία. Άκουσα τις συμβουλές σας και δεν πήγε καθόλου ψυγείο. Μια χαρά το πετύχεις. Σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ σου αφιερώνω αυτό. Δεν το ονομάσω. Για να θυμάσαι τη μέρα. Να κάνεις ωραία επιδόρπια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Το πρώτο συνέστημα είναι δέος. Δεν μπορείς να το συνειδητοποιείς αυτό που συμβαίνει. Σερβίρεις εσύ δικά σου γλυκά στον κύριο Παρλιάρο. Βρήκες κανένα πρόβλημα ή λίγο άγχος? Με την καραμέλα σίγουρα και χρονικά πιέστηκα. Πιέστηκα. Ναι. Είναι πολύ καλή και σταθερή. Φαίνεται και από την υφή της. Την ώρα που δοκίμαζα τα γλυκά μου, ευχόμουν από μέσα μου να είναι τουλάχιστον ικανοποιητικά για να μην ζηλευτούμε μπροστά στον άνθρωπο. Εδώ η καραμέλα σου έχει πρόβλημα. Έχει πρόβλημα με καραμέλα. Ναι, έχει, δεν έχει μείνει καθόλου πάνω. Ναι. Για να δούμε την κρέμα. Για να δούμε. Και η κρέμα σου ψηλό έχει λίγο προβληματάκι. Σε αυτό δεν είχες πρόβλημα γενικώς. Ναι. Πάρα το έχω ξανακάνει. Τι έχεις ξανακάνει, την κρέμα και το σου? Και κρέμα και σου, σε μια δοκιμασία αποχώρησης. Το σοκολατάκι είναι καλό. Ναι. Όπως είπατε, δεν το έβαλα ψυγείο. Όχι. Βέβαια η συνταγή έλεγε να τα κοπανίσουμε λίγο τα αμύγδαλα. Ναι. Δεν πειράζει και έτσι είναι ωραία. Απλώς είναι πολύ μεγάλο, γίνεται έτσι. Α. Αλλά είναι καλό. Και τώρα κάνω που λέγαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Και αυτό δικό σου. Να είστε καλά. Και εσύ, για να θυμάσαι την μέρα. Δεν ξεχνιέται ούτε εσύ. Να είσαι καλά. Όπως και να έχει, ό,τι βαθμό και να έπαιρνα και μείον 20 να μου έβαζε ο κύριος Παλιάρου, πάλι χαρούμενη θα ήμουν. Οπότε δεν είχα άγχος για το θέμα της βαθμολογίας. Μου έφτανε όλη η εμπειρία της ημέρας και το γεγονός ότι είχα απέναντί μου αυτόν τον άνθρωπο. Ξεκινάμε αυτό, ε. Σωστό. Κάτσε. Πώς σου πάνε, γιατί αισθάνεσαι ότι τα κατάφερες? Ξεκίνησα αρκετά καλά, πιστεύω. Αλλά ζωρίστηκα πολύ με την καραμέλα, που δεν την έχω ξαναδουλέψει ποτέ και με δυσκόλεψε πολύ. Δεν καταλαβαίνω. Αλλά γενικά στα άλλα στάδια πιστεύω ότι θα πήγα αρκετά καλά. Η κρέμα δεν έχει όγκο. Δεν την έχει χτυπήσει αρκετά καλά για να κάνει αυτό τον αφρό. Ξέρεις, τον αφρό. Είναι λίγο πεσμένη. Όταν δοκίμασε και άρχισε να μικρύνει, μου είπε τα λάθη που έκανε που εγώ δεν τα κατάλαβα καν. Αλλά τι να πω, ο άνθρωπος μόνο που το βλέπε, δεν χρειάζεται να δοκιμάσει. Εγώ αυτό κατάλαβα. Έχει καραμέλα, το ακούς? Ναι. Να ακούγεται. Γέμιση έχει. Και κρέμα είναι ωραία. Φαίνεται και η βανίλια. Απλώς είναι λίγο πιο σφιχτή. Θέλει αρκετά χτύπημα για να γίνει πολύ μαλακιά. Αλλά η καραμέλα είναι καλή που είχε άγχος. Στο σοκολατάκι είχες λίγο πρόβλημα και τα που ασπρίζει λίγο. Ή ήταν τα αμύγδαλα σου ζεστά, η ξέρει η καρπή, ή η σοκολάτα σου δεν ήταν στους 30, δεν ήταν στρωμένη καλά και έβγαλε το βούτυρο και είχε ασπρίσει. Αλλά έκανες μια τσακπινιά εδώ που έβαλες λίγο καραμέλα. Αυτό είναι έξυπνο και είναι πολύ ωραίο. Στην καραμέλα έπαιζε δεν τα κατάφερες, αλλά καραμέλα σου ξέρω καρπούς. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά, αυτό δικό σου. Χίλια ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Εδώ ότι πήραμε ένα βιβλίο με την υπογραφή του κ. Παρλιάρου, συγκινήθηκα. Πιστεύω ότι ήταν πάρα πολύ ωραία και πολύ ευγενικό εκ μέρους του. Και εδώ η κρέμα είναι λίγο πεσμένη, δηλαδή δεν τη χτύπησες πάρα πολύ, όπως είπα και στα προηγούμενα παιδιά, για να πάρει αέρα. Είναι δηλαδή, δεν είναι αφρός. Η κρέμα είναι πολύ καλή, φαίνεται. Η καραμέλα είναι καλή. Μπορούσε την καραμέλα να την κάψει λίγο λιγότερο. Να γίνει πιο ξανθό για να μην σου λιώνει κιόλα. Εύκολα μετά. Αν είναι τα σοκολατάκια. Είναι λίγο μάτι, είναι λίγο θολά.
θα πιω από τα σοκολάτα ή ξέρει κάτι ήταν ζεστή. Είναι πολύ μαλακά. Δεν είναι τραβανά που λέμε. Άρα έχεις βάλει και σε καραμέλα. Ναι. Συνεργάστηκες με κάποιον. Να σε καλά. Ευχαριστώ. Και αυτό δικό σου. Δεν είναι παντού. Την ώρα που βαθμολογούσε ο κύριος Παγιάνος, εγώ σκεφτόμουν ότι κατά πάσα πιθανότητα θα βαθμολογήσει τη συνολική μας εικόνα μες στην κουζίνα. Δηλαδή το αποτέλεσμα είναι το πιάτο, αλλά έχεις μια πορεία για να βγάλεις τα πιάτα. Γεια σου. Ήθελα να δω ποια ήταν τα λάθη μου. Γιατί δεν μπορούσα να τα ξεχωρίσω. Δεν ήταν θέμα αλάτι ή πιπέρι, ήταν κάτι άλλο. Οπότε ήμουν πολύ ανυπόμονη για να δω τι θα μου πει. Καλή είναι η κρέμα. Προσπαθεί να γίνει και λίγο πιο αφράτη. Και δεν έχει ανακατευτεί πολύ καλά με τη σαντιγή. Εκείνη την ώρα ήρθε η εικόνα, γιατί έπιασε και την ανακάτεψα με κουτάλα. Δεν την έβαλα πάλι στο μίξερ, οπότε δεν είχε ομογενοποιηθεί καλά. Και ήθελε λίγο χτύπημα παραπάνω. Εδώ είχες κανένα πρόβλημα με την καραμέλα, με όλα αυτά. Και με την καραμέλα λίγο την έκαψα την πρώτη. Έκαψα για το δάχτυλό μου στον ντεκόρ λίγο. Στον ντεκόρ λίγο εκεί. Ναι, είναι λίγο σκούρα, μπορούσε να γίνει λίγο πιο ανοιχτή για να δούμε και την κρέμα. Η κρέμα είναι πολύ καλή και χτυπημένη καλά. Λοιπόν, είδες ότι έχει ασπρίσει. Αυτό είναι θέμα θερμοκρασίας. Σοκολάτα. Έχει παγώσει βγάζοντας το βούτυρο κακάο μπροστά έξω. Δεν περίμενα να βγάλω τέτοια γλυκά χωρίς να έχω κάνει μία εξάσκηση πριν. Οπότε η προτινόμενη να μου ένιωσα μία ικανοποίηση μέσα μου, γιατί έμαθα πράγματα τα οποία δεν θα είχα ευκαιρία άλλη φορά να τα μάθω. Να δοκιμάσω τώρα. Πολύ καλή και σταθερή. Κάνει και αν είσαι εδώ φουσκάλες. Έχουν αέρα. Αυτό είναι πολύ ωραίο και η καραμέλα σου νομίζω έχει πολύ ωραίο χρώμα. Πρέπει να είναι έτσι η καραμέλα και γι' αυτό και κρατάει και δεν λιώνει πάρα πολύ. Γιατί αν δεν την κάψουμε παραπάνω, πιο σκούρα, λιώνει πολύ πιο εύκολα. Είναι λίγο μεγάλα σαν σοκολατάκια. Το θέμα μας εδώ είναι να είναι καλά δουλεμένη σοκολάτα που το έχεις πετύχει. Λοιπόν, μπράβο σου. Σε ευχαριστώ πολύ. Μας είναι καλά. Καθώς δικό σου. Ευχαριστώ. Θετικά λοιπόν τα σχόλια του για μένα. Χάρηκα πάρα πολύ που άκουσα καλά λόγια από τον κύριο Παρλιάρα. Υπολόγισα πως θα έπαιρνα καλούς βαθμούς. Από εκεί και πέρα αυτό θα εξαρτιόταν από τους βαθμούς που είχε βάλει και στα υπόλοιπα παιδιά. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος και τη σημερινή δοκιμασία. Περάσαμε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Εγώ πέρασα προσωπικά πολύ ωραία. Ευχαριστώ για τη συνεργασία. Θα δείτε αποτελέσματα. Εγώ το είδα με άλλο μάτι. Το είδα όχι σαν επαγγελματίες ζαχαροπλάστες. Λογικό είναι. Την επόμενη φορά που θα σε ζαχαροπλάστες θα το δω με άλλο μάτι. Υπολόγισε τη βαθμολογία. Έχω τη βαθμολογία είναι δική σου. Και θέλω να πω και μια καλή επιτυχία για αύριο για την αποχώρηση για τα παιδιά. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ, παιδιά, να έχετε καλή επιτυχία. Ήταν μια πολύ ευχάριστη γνωριμία. Χαρήκαμε όλοι πάρα πολύ. Δηλαδή, δεν νομίζω να ξεχαστεί αυτό από το μυαλό μου. Και ελπίζω να έχω την ευκαιρία κάποια στιγμή να τον ξανασυναντήσω. Πρώτα απ' όλα, γνώρισα με ένα σπουδαίο άνθρωπο. Οπότε, πόσο πιο λίγη ανάμνηση να γίνει από αυτή. Όταν έχεις έναν άνθρωπο, ξέρεις ότι μπορείς να συμβουλευτείς οποιαδήποτε στιγμή. Οι βαθμολογίες του κύριου Παρλιάρου. Θα ξεκινήσω από τον νικητή της σημερινής δοκιμασίας, που είναι αυτός που συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη βαθμολογία. Σύμφωνα λοιπόν με τον Στέλιο Παρλιάρο, νικητής της σημερινής δοκιμασίας είναι... Είναι ο Γιάννης Αποστολάκης. Γιάννη, τα καραμελωμένα σου με κρέμα πήραν 8 βαθμούς με αριστερό 10, η κρέμα λικέρ 7 και το βραχάκι με ξηρούς καρπούς 9. Σύνολο 24. Ήταν η τιμή μου που κέρδισα στη δοκιμασία.
που ο κύριος Παρλιάρος βρήκε τα πιάτα μου τα καλύτερα ανάμεσα από των υπόλοιπων παιδιών. Και γενικά η όλη δοκιμασία μου άφησε μια πολύ γλυκιά γεύση. Δεύτερος, ο Μιχάλης. Μιχάλη, τα καραμελωμένα σου έλαβαν 6 βαθμούς, η κρέμα λικέρ 5, ενώ το βραχάκι με ξηρούς καρπούς 7. Σύνολο 18 βαθμούς. Επίσης, για δεύτερος, ήταν πολύ καλό αποτέλεσμα για μένα. Πιστεύω ότι τα πήγα αρκετά καλά, γιατί τα γλυκά δεν πολύ ασχολούμαι. Και είμαι πολύ ευχαριστημένος για το αποτέλεσμα. Στην τρίτη θέση, ο Άκης και ο Γιάννης Μάργαρης. Άκη, τα σου 8 βαθμούς, Γιάννη 6. Άκη, κρέμα λικέρ 5, Γιάννη 4. Άκη, βραχάκι με ξηρούς καρπούς 4, Γιάννη 7. Σύνολο και για τους δύο 17 βαθμούς. Το ότι δεν είμαι ο χειρότερος δεν είναι επιτυχία. Θα μπορούσα να τα πάω καλύτερα. Με πείραξε λίγο, να πω την αλήθεια, γιατί θα προτιμούσα να είχα δώσει περισσότερο βάση, δηλαδή πράγματα που είχα δει αστοχίες και είχα χρόνο να τα διορθώσω. Θα προτιμούσα να τα διορθώσω και να έχω δώσει μια καλή απόδοση στον κύριο Παριάρο. Οι δύο κυρίες έχουν απομείνει. Ελάτε μπροστά. Μία από εσάς θα είναι η αντίπαλος του Μανώλη στην αυριανή δοκιμασία αποχώρησης. Ξεκινώ με τα αποτελέσματα. Χρύσα. Το βραχάκι με ξηρούς καρπούς έλαβε 6 βαθμούς. Το δικό σου, Άντζελα, 4. Χρύσα. Η κρέμα λικέρ με φρούτα πήρε 6 βαθμούς. Το δικό σου, Άντζελα, 5. Μέχρι στιγμής, σύνολο, 12 βαθμοί η Χρύσα και 9 η Άντζελα. Άντζελα, τα καραμελωμένα σου με κρέμα πήραν 7 βαθμούς, σύνολο 16. Χρύσα, τα δικά σου τα σου πήραν 3 βαθμούς, σύνολο 15. Το γεγονός ότι τα σου μου ουσιαστικά ήταν καθόλου ικανοποιητικά, ήξερα ότι αυτό θα μου μειώσει το μέσο όρο της βαθμολογίας. Οπότε, κατά βάθος, γνώριζα. Με 16 η Άντζελα και 15 η Χρύσα, η Χρύσα θα αντιμετωπίσει αύριο το Μανώλη στη δοκιμασία αποχώρησης. Άντζελα, κάνει ένα βήμα πίσω. Μανώλη, έλα μπροστά. Σε αυτό το σημείο, πρέπει να σας πω ότι ακόμα και τώρα, που είναι μια δύσκολη στιγμή, καθώς έχουμε μπει στην τελική ευθεία και φτάνουμε προς τον μεγάλο τελικό, ότι Μανώλη, Χρύσα, αύριο που θα διαγωνιστείτε, πρέπει να παλέψετε για να κρατήσετε το όνειρό σας ζωντανό. Πηγαίνετε στο σπίτι, να ξεκουραστείτε, να ηρεμήσετε και τα λέμε αύριο στην κουζίνα του MasterChef. Στο επόμενο επεισόδιο του MasterChef, ο Μανώλης και η Χρύσα αναμετρώνται 2 φορές. Το ποιος θα αποχωρήσει θα προκύψει από 2 αναμετρήσεις. Η πρώτη θα είναι ένα τεστ γεύσης. Κρεμμύδι. Σωστό. Πατάτα. Πατάτα, σωστό. Και η δεύτερη θα είναι μαγειρική. Ο χρόνος ξεκινάει από τώρα. Οι κριτές δεν μένουν καθόλου ικανοποιημένοι από την απόδοσή τους. Αυτό δεν είναι αυγουλέ μόνο, ρε παιδιά. Δεν είναι νιώκι αυτό τώρα. Ποιος τελικά θα αποχωρήσει οριστικά από το διαγωνισμό? Η αναζήτηση για τον πρώτο Έλληνα MasterChef συνεχίζεται.